Για την Πλατανιώτισσα, για την Πλατανιώτισσα. Λοιπόν, βρίσκεται στον οδικό άξονα καραβλίτων Αιγίου μέσω Πτέρης, σε απόσταση 30 χιλιόμετρα από τα Γαλάτια. Όπως σας είπα προηγουμένως, πάει και από εδώ δρόμος για τα Γαλάτια. Σε μία καταπράσινη τοποθεσία με άφθονα και κρύα νερά βρίσκεται το κλεισάκι της Παναγίας Πλατανιώτισσας, που έχει σχηματιστεί μέσα στο κύλωμα του Φάλα ενός τεράστιου πλατάνου, ο οποίος προήλθε από τρία πλατάνια που κλείτουσαν μαζί και με την πάροδο του χρόνου ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα αξιοθάματο αριστούργημα της φύσης. Το ιστορικό αυτό πλατάνιο έχει ύψος 25 μέτρα περίπου. Περίμετρο στη βάση του 16 μέτρα και στο μέσον 12,65 και έχει χωρητικότητα 20 ατόμων. Υπάρχει ένα μικρό τέπλο με δύο κύωνες οι οποίοι σχηματίζουν την ωραία πύλη. Η εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας είναι αποτυπωμένη πάνω στο πλατάνι σε ύψος 3 μέτρων από το έδαφος στο εσωτερικό του κυλώματος, που κατά την παράδοση η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε στο πλάτανο στα χρόνια αυτής της οικονομαχίας, όταν η μοναχή του Μεγάλου Σπηλαίου, για να σώσει την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, την μετέφεραν από τόπο σε τόπο και έτσι διανυκτέρευσαν ένα βράδυ στο χωριό Κραπατσούνα, έτσι λεγόταν το χωριό, θα το πούμε συνέχεια, το χωριό Κραπατσούνα, που λεγόταν τότε, μέσα στο φυσικό κύλωμα του πλατάνου. Το πρωί, όταν πήραν την εικόνα για να συνεχίσουν τον δρόμο τους, είδαν οι έκπληκτοι το αποτύπωμά της στον κορμό του δέντρου, στην τοποθεσία που την είχαν ακουμπήσει. Έτσι ονομάστηκε Παναγία Πλατανιώτισσα, καθώς και το χωριό. Δηλαδή είναι και ομόνιμο χωριό. Αυτό το χωριό που λεγόταν πρώτα Κραπατσούνα, λέγεται Πλατανιώτισσα και πηγούν. Έγινε αυτό το θάμα, γιατί αυτό το Κραπατσούνα δεν ακούγεται τον άλλο.